Το θέαμα εντυπωσιακό. Γύρω στις 11 το πρωί ξεκίνησε η υπερχείληση του φράγματος από Σελέμη με τεράστιες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν στο φράγμα τόσο από τη σειρά γκαροπεδίου όσο και από τα ρέματα. Τώρα ξεκίνησε η υπερχείληση. Θα ελέγξουμε μέσω της σύραγγας, θα χαμηλώσουμε τώρα αυτή τη στιγμή την υπερχείληση για να δούμε πώς πάνε τα ρέματα. Μέχρι τώρα πάμε καλά. Πάνω τα ελέγχουμε, τα παρακολουθούμε από κοντά. Τα συνεργεία μας είναι σε ετοιμότητα, σε όλα τα μέτωπα και πάνε όλα καλά. 70.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα καταλήγουν στη θάλασσα, με τις ποσότητες νερού να αυξάνονται τις επόμενες ώρες. Χθες βράδυ κατέβηκαν στο φράγμα από Σελέμη 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από το πλημμυρισμένο οροπέδιο, ενώ στόχος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης είναι να αδειάσει άμεσα από τις τεράστιες ποσότητες νερού το οροπέδιο εν ώψη και του νέου κύματος κακοκαιρίας. Θέλουμε να αδειάσουμε γλίγορα το οροπέδιο, ώστε το νέο κύμα κακοκαιρίας να βγει το οροπέδιο άδειο για να μπορέσουμε να μην έχουμε και προβλήματα. Να πούμε ότι χθες το βράδυ μπήκαν περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά από την περιοχή του οροπεδίου και από την περιοχή Αβδού Γωνιές. Για να καταλάβετε τα μεγέθη, είναι περίπου όσο ειδωλωτήθηκε το Ηράκλειο Χερσόνησος και ο Άγιος Νικόλαος για 2 μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο. Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο οροπέδιο Καθαρού με το λιώσιμο του χιονιού και την ενεργοποίηση του ποταμού Χαυγά. Αυτό θα είναι πιο μεγάλο πρόβλημα, πιστεύουμε, γιατί είναι και πιο έντονη η λειτουργία του ποταμού του Χαυγά. Αυτό μας κάνει λίγο να προβληματιζόμαστε, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για την αποφυγή των όποιων προβλημάτων. Το νερό είναι για μας χρυσάφι. Εδώ οι ποταμιές δεν έχουν νερό. Νερό εμείς από το φράγμα δεν παίρνουμε. Έχουμε μια γεώτρηση η οποία παίρνει όλος ο Δήμος. Γινόταν μεγάλη κατανάλωση και μεγάλη κατάχρηση στο Ηράκλειο. Ναι. Και κάμανε αυτό το έργο για να σώσουν βεβαίως τον κόσμο στο Ηράκλειο. Εμάς μας θάψανε κάτω από ένα τοίχο. Νερό από το φράγμα δεν έχουμε. Από γιώτρες από τη Ρούμα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Ναι. Νερό από το φράγμα δεν έπρεπε να πάρουμε εμείς που έχουμε θυχτεί και έχουμε χάσει τη μισή αξία, αντικειμενική αξία, το χωριό. Απομονώθηκε και από το δρόμο. Και τα λοιπά, για να χαίρονται το νερό αυτοί που το καταναλώνουν. Οι τρεις ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μπορούν, αν το επιθυμούν, να λαμβάνουν επιπλέον ποσότητες νερού από το φράγμα από Σελέμη με τις ισχύουσες τιμές μέχρι το Πάσχα, με το Βαγγέλη Μαμαγκάκη να απαντά και στο ερώτημα γιατί δεν μπορεί να διατεθεί την περίοδο αυτή της υπερχείλησης νερό σε φθηνότερες τιμές προς τις τρεις ΔΕΙΑ. Το νερό δηλίζεται, ιδιαίτερα τώρα που υπερχείλησε, είναι ακόμα πιο πολύ έξω να το πούμε και έτσι, γιατί έχουμε και τη μεγάλη θολότητα. Αυτό δισέχεται νερό με πολύ μεγάλη ροή από την περιοχή του οροπεδίου, το οποίο είναι με πολλά φερτά. Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί και ακόμη πιο πολύ σε εγρήγορση στη φάση της λειτουργίας του δηληστηρίου.